Σταθμός επόμενος το λιμάνι του Ηρακλείου. Καλημερίζοντας το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλημέρα από τον 984. Καλή σας μέρα, κυρία Δουβλιαράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σταματάω στο δικό μας το λιμάνι, γιατί υπάρχουν αρκετές απορίες και μακάρι αυτές οι απορίες να έχουν και απάντηση και μακάρι οι ελπίδες και όλα αυτά τα οποία και εσείς πρόσφατα παρουσιάσατε στον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, να μην αλλάξουν στο παραμικρό εξαιτίας, κύριε Παπαδάκη, αυτού του πολέμου και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί όταν κάνατε την συνάντηση με τον Υπουργό, τον ενημερώσατε και του είπατε ότι ξέρετε, το Ηράκλειο περιμένει φέτος 240 δρομολόγια κρουαζιέρας, ενώ οι επιβάτες επισκέπτες ότι υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 240.000, όταν αντίστοιχα στοιχεία του 2021 δείχνουν ότι ήταν 118 τα κρουαζιερόπλια, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, με σχεδόν 120.000 επιβάτες. Εμείς όμως ακούμε ωστόσο αυτή την ανησυχία που εκδηλώνεται από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κινούν τα νήματα του τουρισμού για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εισβολή στην Ουκρανία και στο τουριστικό μας μέτωπο, παγκόσμια. Δεν ξέρω η κρουαζιέρα τι στοιχεία παίρνετε, αν μένουμε ήδη σε αυτά τα πραγματικά ελπιδοφόρα μηνύματα ή αν έχουμε επηρεαστεί ήδη. Κύριε Δουλειράκη, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εντελώς ρευστή. Έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος απειλεί όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά πιθανότατα να απειλεί στην Ευρώπη, ίσως και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Ίσως και να είναι η ιεροσυλία το να μιλάμε για νούμερα τουρισμού όταν παίζονται ζωές και οι εξελίξεις είναι πραγματικά απρόβλεπτες. Οπότε είναι όμως και η προσπάθειά μας. Μπορούμε και μόνο για ακριβώς σενάρια να μιλήσουμε για πιθανή έκβαση στο κάθε σενάριο. Σωστά. Να μιλήσουμε με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε, είμαστε μισό λεπτό. Πάνω σε αυτό που είπατε, ίσως να είναι η ιεροσυλία να μιλάμε για αριθμούς τουρισμού όταν άνθρωποι σκοτώνονται. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από τη μία, αλλά από την άλλη, ο καθένας μας αναζητά τρόπο και διέξοδο να μιλήσει και για κάτι άλλο με την ελπίδα ότι η ζωή θα πάει μπροστά και ότι όλα αυτά θα τελειώσουν. Σωστό είναι αυτό, και η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει βασανιστεί οικονομικά την τελευταία δεκαετία και από τον τουρισμό είναι οξυγόνο για την οικονομία μας. Άρα είναι λογικό να ενδιαφερόμαστε για την επόμενη μέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις μεγάλες επιπτώσεις που βλέπουμε στον τουρισμό για την Ευρώπη και για την κρουαζιέρα συνολικά, και μετά να πάμε στην χώρα μας και στο λιμάνι. Οι Ρώσοι είναι οι τρίτοι επισκέπτες συνολικά της Ευρώπης στον ευρωπαϊκό τουρισμό μετά από τους Αμερικάνους και από την Κίνα. Συνεπώς ο πόλεμος. Μιλάτε για την κρουαζιέρα ως κρουαζιέρα. Συνολικά. Οι Ρώσοι επισκέπτες στην Ευρώπη είναι οι τρίτοι πελάτες στον ευρωπαϊκό τουρισμό μετά από τους Αμερικάνους επισκέπτες και τους Κινέζους. Συνεπώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο συνολικά στον ευρωπαϊκό τουρισμό θα είναι μεγάλες, διότι θα έχουμε μείωση των αφίξεων και θα δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα, αν θέλετε, στην ορμή συνολικά στην Ευρώπη σαν προορισμό από τις χώρες εκτός Ευρώπης. Ο φόβος ο μεγάλος αναφορικά με τους επισκέπτες που περιμένουμε στην Ευρώπη από τις άλλες ηπείρους είναι να μην θεωρηθεί κάποια στιγμή η Ευρώπη ένα επικίνδυνο μέρος για να το επισκεφτούν, και κυρίως αυτό για τους Αμερικάνους επιβάτες, οι οποίοι είναι και βασικοί επιβάτες κρουαζιέρας. Εμείς το 2021 δεν δουλέψαμε τόσο πολύ με Αμερικάνους, γιατί ήταν περίπου το 15% των επισκεπτών στο λιμάνι μας στο Ηράκλειο, αλλά παραδοσιακά οι πελάτες κρουαζιέρας είναι Αμερικάνοι. Τώρα, τι φοβόμαστε στην κρουαζιέρα, στην επιπτώση στην παγκόσμια κρουαζιέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Το πρώτο είναι αναφορικά με τους προορισμούς, ότι νομίζω ότι κλείνει για το 2022 σίγουρα η Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, με τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί πέρα, η Μαύρη Θάλασσα θα σταματήσει να είναι προορισμός κρουαζιέρας φέτος. Πιθανότατα θα δεχτεί ένα χτύπημα και η Βαλτική. Έτσι, όπου και αυτός είναι ένας, μετά την Μεσόγειο, ο δεύτερος προορισμός κρουαζιέρας στην Ευρώπη είναι η Βαλτική. Ένα τρίτο πρόβλημα που πιθανότατα να δούμε έχει να κάνει με τα πληρώματα των πλοίων, των δύο κρουαζιέρας, όπου αυτά χρησιμοποιούσαν αρκετούς Ουκρανούς, όπως οι Ουκρανοί γενικά
δουλεύουν στον τουρισμό. Όλη αυτή η αναμπουμπούλα μέχρι να σταθεροποιηθεί, προφανώς οι άνθρωποι θα κοιτάξουν πώς θα μεταφέρουν τις οικογένειές τους και δεν θα είναι η πρώτη επιλογή να δουλέψουν στα πλοία κρουαζιέρας. Τώρα, τα πιθανά σενάρια. Και μια άλλη επίδραση επίσης είναι ότι και οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να συνέλθουν από την κρίση του κορονοϊού, με το που θα τους καταργηθούν κάποια δρομολόγια, θα δεχτούν ένα πλήγμα. Διότι μην ξεχνάμε ότι για να πάει ο επιβάτης να κάνει κρουαζιέρα, συνήθως μετακινείται με ένα αεροπλάνο σε ένα προορισμό, από εκεί μπαίνει στο κρουαζιερόπλιο και κάνει την κρουαζιέρα του. Τώρα, τα πιθανά σενάρια ανάλογα με την κλιμάκωση του πολέμου και με τη διάρκεια. Και θα σημάνει αυτό για την ελληνική κρουαζιέρα και για το Ηράκλειο. Σε ένα σενάριο, νομίζω, σχετικά γρήγορης επίλυσης και όχι περαιτέρω εκτράχυσης των δεδομένων, εμείς ίσως και να βγούμε ελαφρά ωφελημένοι. Γι' αυτό είναι το ίσως το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω, ότι η ακύρωση των δρομολογίων της, κυρίως της Μαύρης Θάλασσας, θα αναγκάσει κάποια κρουαζιερόπλια, αναλαμβάνω στο σενάριο που δεν θα εκτραχυθεί η κατάσταση, γιατί θα ομαλοποιηθεί, πιστεύω, μέχρι τον τέλος του μήνα ή αρχής Απριλίου, κάποια δρομολόγια θα κατέβουν στη Μεσόγειο πιο νότια και πιθανόν να μπορέσουμε να τραβήξουμε εμείς αυτά και κάποια άλλα ίσως να πάρουν τα σκάφη να πάνε στην Καραϊβική. Επίσης και από τη Μαύρη Θάλασσα θα δούμε κάποιες ακυρώσεις δρομολογίων που επίσης θα αναζητήσουν σε άλλους προορισμούς. Εμείς εδώ στο λιμάνι μας, αλλά νομίζω και στην Ελλάδα, δεν είχαμε Ρώσους επισκέπτες σίγουρα στην κρουαζιέρα αλλά και στον τουρισμό ευρύτερα το 2021, διότι λόγω της πανδημίας υπήρξαν θέματα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με τα εμβόλια που αυτοί είχαν κάνει το δικό τους, το οποίο δεν αναγνωριζόταν. Οπότε το 2021 δεν ήταν τόσο πολύ έντονη η παρουσία των Ρώσων στο νησί μας, όπως ήταν πριν την πανδημία, πριν το 2019. Στη δε κρουαζιέρα δεν είχαμε καθόλου Ρώσους. Συνεπώς, ας κρατήσουμε ότι εάν είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί τις επόμενες εβδομάδες και θα δοθεί μια λύση, πιθανότατα. Ίσως να μην επηρεαστούμε πολύ, αλλά από την άλλη. Μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο. Η κατάσταση μπορεί να δούμε βίαιες ακυρώσεις πραγματικά και να δούμε να αλλάξει εντελώς το σύνδικο. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο, ότι αλλάζουν και τα οικονομικά πακέτα. Και αν η κρουαζιέρα θεωρείται ότι σε αυτήν θα συμμετέχει ή θα την επιλέξει κάποιος που έχει χρήματα και να μην τον νοιάζει, δεν ξέρω το κόστος. Ωστόσο, πόσο. Η αύξηση του ενεργειακού κόστος, όμως, εγώ δεν το φοβάμαι τόσο πολύ αυτό. Γιατί, διότι αυτό που έχουμε δει είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η βούληση και η θέληση του Γερμανού, για παράδειγμα, να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές μετά από 2 χρόνια που είναι κλεισμένος με τα lockdown, που νομίζω ότι θα προτιμήσει το τελευταίο sense που έχει να το δώσει για τουρισμό. Δεν ξέρω αν θα πάει κρουαζιέρα ή απλά θα πάει κάπου διακοπές, αλλά σίγουρα δεν θα καθίσει στο σπίτι του στη Γερμανία. Θα προσπαθήσει να κάνει μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες τουρισμού και μπορεί να το κόψει από το φαγητό του, λέει ο λόγος, αλλά θα προσπαθήσει να ταξιδέψει. Δεν φοβάμαι τόσο πολύ τον πληθωρισμό, δηλαδή την αύξηση του κόστου ζωή. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει, αλλά λίγο. Μάλιστα. Εγώ κρατάω τις δικές σας τις εκτιμήσεις και όπως βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κρουαζιέρα. Μακάρι να μείνουμε σε αυτό το μισογεμάτο ποτήρι, όπως το βλέπετε, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχή όλων μας και εκεί πρέπει να είναι στραμμένες οι προσπάθειες όλων εκείνων οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, να τελειώσει αυτός ο επιάλτης, αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα.